Παίρνει σε ποια θέση είναι, του μαθητή ή του δασκάλου τώρα στην κουβέντα που κάνουμε. Ποια από όλες τις κουβέντες που κάνουμε. Στην κουβέντα που κάνουμε για τη διαπραγμάτευση, κυρία Φοντίου, και που θα καταλήξουμε, γιατί αυτό είναι το κεντρικό θέμα. Για τον κύριο Σόιμπλε, μαθητές είναι όλοι και κακοί μαθητές, όλη η Ευρώπη, όποια ό,τι δεν κάνουν τα μαθήματά τους κατά την άποψή του. Κοιτάξτε τώρα, όμως. Το που θα καταλήξει η διαπραγμάτευση. Θα καταλήξει η διαπραγμάτευση, να μην έχετε καμία αμφιβολία. Είναι η γνωστή συζήτηση που αυτό κάνουμε πάντα παραμονές. Δεν έχουμε αμφιβολία. Μισό τρομάζουμε. Λεπτό. Όχι να μην τρομάζετε και πολύ περισσότερο να μην τρομάζετε τον κόσμο. Γιατί εσείς οι δύο να τρομάζετε δεν με ενδιαφέρει. Ναι. Αλλά να τρομάζετε τον κόσμο με ενδιαφέρει. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι προφανώς αυτό το κομμάτι τώρα της διαπραγμάτευσης αποκάλυψε μια αλήθεια. Αυτή που λέγαμε 5 μήνες, κανείς δεν μας πίστευε. Δηλαδή. Αντίθετα, μας λέγανε είσαστε ανίκανοι, δεν κλείνετε την αξιολόγηση. Τι λέγαμε, ότι εδώ έχουμε μια σύγκρουση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Γερμανίας και της Ολλανδίας εν μέρη στο πρώτο διάστημα, η οποία σύγκρουση μονίμως αναβάλει μια ουσιαστική λύση στη διαπραγμάτευση. Και γι' αυτό εμείς αυτή τη σύγκρουση δεν μπορούσαμε βεβαίως να δεχτούμε αυτά τα κρέα τα οποία ήθελε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Με αυτή την έννοια καθυστερήσαμε εποφελία συνολικά του ελληνικού λαού. Λοιπόν, εδώ η κυβέρνηση μας... Και αυτό απεδείχθη, δηλαδή σήμερα όλη η Ευρώπη λέει αμάν. Δεν μπορεί η Ελλάδα να είναι το πειραματόζωο, δεν μπορεί η Ελλάδα να είναι. Είμαστε εμεί τώρα. Αυτό μας μισό λεπτό, κύριε. Ότι καθυστερήσατε και έχουμε ωφεληθεί τώρα. Εγώ λέω ότι η καθυστέρηση ήταν αναγκαία. Αν δεν τι ήταν κερδίσαμε αναγκαία, όμως, κυρία Υπουργέ. Κερδίσαμε... Όχι, θα μας πείτε τι κερδίσαμε. Ναι, αν ήταν αναγκαία και ήταν στρατηγική σας, γιατί αυτό που λέτε είναι ότι όχι, αναγκαία, εσείς το πήγατε επίτηδες εδώ το στρατηγική, πράγμα. Αλλά, άρα τι κερδίσαμε. Τώρα μπλέκετε δύο πράγματα. Όχι, κύριε οικονόμου, ή θελημένα. Παρακαλώ. Η στρατηγική σου είναι αν θες να καθυστερείς, ναι. Και άλλο λέω εγώ. Αναγκαστήκαμε να καθυστερούμε ακριβώς εξαιτίας υπερβολικών. Κερδίσαμε και κάτι. Βέβαια. Γιατί τώρα είμαστε στριμωγμένοι στη γωνία. Ξέρετε και μας δέρνουν πολύ όλοι. Καλά. Εγώ αυτό βλέπω. Ότι κερδίσαμε το μηδέν νομοσιονομικό κόστος των μέτρων αντιμέτρων. Αυτό το κερδίσαμε. Μην πάμε σε αυτή τη συζήτηση, θα στενοχωρηθούμε. Εγώ όχι, δεν θέλω να πάμε σε αυτό. Εγώ δεν ξέρω αν στενοχωριέστε εσείς επειδή θα δώσουμε 2 δις αντίμετρα στον κόσμο εάν εφαρμοστούν τα αρνητικά μέτρα του 2019. Και εδώ θα είμαστε, κύριε οικονόμου. Γιατί λέτε αν εφαρμοστούν. Λέω γιατί λέτε, αν έτσι είναι. Η συμφωνία είναι. Μέτρα, αντίμετρα. Ναι, είπατε, υπό αν τον όρο. Αν ναι. εφαρμοστούν, ναι, ναι, είπα. Γιατί. Βεβαίως. Αυτά ψηφίσατε για να εφαρμοστούν. Αφού ξέρετε πολύ καλά και τη δήλωση του Πρωθυπουργού, δεν επανέρχομαι στα ίδια, ναι. Ότι αν δεν, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν μετέχει κτλ. Ναι. Εάν όλη αυτή η ιστορία που γίνεται σήμερα, mm-hmm. η σύγκρουση των πάνω από τις πλάτες της Ελλάδος, δεν ισχύσει δηλαδή τα συμφωνημένα, δεν έχει νόημα να εφαρμοστούν. Γιατί το λέτε αυτό, κύριε Υπουργέ? Εσείς, αν είναι τόσο καλά τα αντίμετρα, θα έπρεπε να τρέξουμε να εφαρμόσουμε τα μέτρα για να πάρουμε τα αντίμετρα γρήγορα, για να σωθούμε. Κύριε οικονόμ, τώρα αυτό είναι γκροτέσκο. Εμείς δεν ζητήσαμε τα μέτρα. Δεν ζητήσαμε τα μέτρα. Εμείς δεν θεωρήσαμε ποτέ ότι τα μέτρα είναι αναγκαία. Μάλιστα. Δεν είναι αναγκαία τα μέτρα. Τα βάζε ως όρο το Δουνουτού και τα βάζε από την πρώτη στιγμή και το ξέρετε. Αυτό που καταφέραμε με τη συμφωνία. Μισό λεπτό. Καταφέραμε να δεχτούμε και να δεχτούν εκείνοι τα αντίμετρα. Και λέω ότι αυτό είναι μια, αν θέλετε, θετική εξέλιξη σε αυτό το κομμάτι. Δεν λέω ότι είναι θετική εξέλιξη τα αντίμετρα, τα μέτρα. Τα μέτρα είναι κακά. Κανείς δεν θέλει να τα κάνει. Αλλά από τη στιγμή που επευλήθησαν, επιβάλλονται και τα αντίμετρα. Ωραία. Μισό λεπτό τώρα για να το συγκεκριμενοποιήσουμε λιγάκι. Η κυβέρνηση δούλεψε όλη αυτή την περίοδο έχοντας μια βασική στόχευση, όπως μας έλεγε η ίδια. Ότι όλη αυτή η ιστορία του κλεισίματος της αξιολόγησης και των μέτρων που συζητούσε για να υπάρξει το κλείσιμο, του χρέους, της ρύθμισης του χρέους, των μέτρων για τη ρύθμιση μέσα πρόθεσμα του χρέους. Και της ιστορίας της ποσοτικής χαλάρωσης είναι ένα πακέτο το οποίο πάει μαζί. Με βάση λοιπόν αυτή τη στόχευση. Εξακολουθούμε να το λέμε. Λέω, με βάση αυτή τη στόχευση. Μέχρι τώρα έχουμε πετύχει στο στόχο. Διότι το τελευταίο δείγμα, να το πω έτσι, κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε, το τελευταίο δείγμα ήταν το προηγούμενο Eurogroup. Στο οποίο απορρίψαμε την πρόταση
που βρέθηκε στο τραπέζι ως τη χειρότερη το χειρότερο. Και η πρόταση Σόιμπλε, λοιπόν. Ελπίζω να συμφωνείτε κι εσείς ότι μια πρόταση η οποία δεν έφερνε στην πραγματικότητα τα δύο δεδομένα στο τραπέζι. Εγώ ποια συμφωνώ, ήταν τα δύο δεδομένα ρωτάω. Για τα οποία προνομοθετήσαμε για το 19, ποια ήταν τα δύο δεδομένα, να μην τα ξεχάσουμε όλοι. Το ένα ήταν ότι το Δουνουτού θα παρέμενε στο πρόγραμμα εφόσον απαιτούσε αυτά τα μέτρα και ναι, αυτός ήταν ωραία. Ο όρος να προνομοθετηθούν. Και το δεύτερο ήταν ότι γιατί έλεγε το Δουνουτού ότι πρέπει να προνομοθετηθούν, γιατί έλεγε ότι αλλιώς δεν είναι βιώσιμα τα πρωτογενή πλεονάσματα. Μάλιστα. Άρα δεν είναι βιώσιμα τα πρωτογενή πλεονάσματα. Δεν βγαίνει. Πάμε. Λοιπόν, ωραία. Ένα. Το κρατούμενο. Το δεύτερο το κρατούμενο έλεγε ότι εγώ κύριοι θέλω καθαρή λύση για το χρέος για να μείνω, διότι αλλιώς δεν είναι βιώσιμο το ελληνικό χρέος. Πρέπει να πιστοποιήσω τη βιωσιμότητα του χρέους. Μες. Λοιπόν, αυτά τα δύο προαπαιτούμενα, τα οποία το πετύχαμε, κύριε Φωτήμα, αυτό. Αυτά είχαν ως πρώτο σκέλος την προνομοθέτηση. Mm-hmm. Αυτό το κάναμε. Και περιμένουμε τα υπόλοιπα, τη βιωσιμότητα του χρέους, να την πιστοποιήσει τον Δούνου του λοιπόν. Εμείς, και λοιπόν, συγχρόνως. Αφού εμείς κάναμε το ένα κομμάτι που ναι. Λοιπόν, έπρεπε να κάνουμε, άρα φτάσαμε στο τελευταίο Eurogroup πριν από λίγες μέρες και δεν λάβαμε αυτό το οποίο επιθυμούσαμε να λάβουμε. Βεβαίως δεν το λάβαμε. Και η ερώτηση... Δεν το λάβαμε και γι' αυτό δεν το δεχτήκαμε. Δεν το αυτό και δεν που το δεχτήκαμε. Λάβαμε. Ναι, αλλά με συγχωρείτε. Φανταστείτε, εσείς τι θα λέγατε αν το είχαμε δεχτεί. Δουλεύει για ένα στόχο. Εσείς και δεν πρέπει να βγάζει ένα συμπέρασμα. Εσείς. Πώς δεν βγάζει συμπέρασμα. Τι, αυτό το στόχο. Που βγάζει όλη η Ευρώπη. Αυτό που βγάζει όλη η Ευρώπη. Το περίεργο είναι ότι τα ελληνικά μίντια δεν το βγάζουν, η αντιπολίτευση δεν το βγάζει. Τι να κάνω. Αν υπήρχε μια χώρα η οποία σηκωνόταν σήμερα σύσσωμη από το τελευταίο κόμμα μέχρι την κυβέρνηση, για λόγους πλέον ας πούμε, πράγματι το βλέπει το πράγμα. Αυτό που βλέπει ο νεοέλληνας δεν είναι η ανικανότητα του ΣΥΡΙΖΑ. Το βλέπει πλέον καθαρά όταν το λέει όλη η Ευρώπη, αλλά βλέπει τον εκβιασμό που γίνεται στη χώρα. Αντί να σηκωθεί λοιπόν όλη η αντιπολίτευση και να πει εδώ και τώρα, τέρμα τα παιχνίδια, να τελειώσουμε με το χρέος, τι λέει, εκλογές. Όχι. Δεν το ψελίζει το εκλογές πλέον. Εγώ ακούω την αντιπολίτευση να μιλάει για το χρέος. Λοιπόν, άκουσα και τον κύριο Μητσοτάκη προημερών να λέει ότι είναι εθνικής προτεραιότητας θέμα. Ας το πει κυρία λοιπόν, Γεννηματά να στέλνει ας επιστολή πάει λοιπόν στους και ο κύριος Μητσοτάκης, τον οποίο δεν είναι η μέρα να τον σχολιάσω. Εντάξει, έχει αλλά... ένα προσωπικό ναι. πένθος και θα το σεβαστώ. Αλλά ας πάει η αξιωματική αντιπολίτευση στη Μέρκελ, ας ζητήσει συγκεκριμένα πράγματα από τον κύριο Σόιμπλε, του οποίου είναι, εσείς, κυρία του οποίου είναι μέλος της οικογένειάς του, της πολιτικής. Ήσασταν έξω από τη Βουλή και πετάγατε πέτρες, σας θυμίζονταν, οι άλλοι έκαναν διαπραγματεύσεις. Εμείς και τώρα αυτά ζητάτε συνένεση. Που ζητάγαμε τότε, τα ζήταγε και η πολιτική μας οικογένεια ευρωπαϊκή. Σήμερα η πολιτική οικογένεια η ευρωπαϊκή του κυρίου Μητσοτάκη, η πολιτική του αυτά οικογένεια βάζει το δεν βροχό να στην Ελλάδα. Έτσι, κύριε γιατί για μισό λεπτό, λέω κύριε Οικονόμος, ότι κάνετε μου, σήμερα αυτά που καταγγέλατε. Τώρα πάνω όχι, σας. Καταγγέλατε κάποια αυτό. Πράγματα εκείνες τις εποχές και κάνετε σήμερα τα ίδια και χειρότερα. Μα σας εξηγώ ίδια δεν κάνετε. Τι διαφορά η μεγάλη είναι παίρνετε, ότι το πολιτικό βρόγχο στην Ελλάδα τη βάζει η πολιτική οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας. Και λέμε, στην πολιτική σου οικογένεια. Πήγαινε να τα πεις ξεκάθαρα. Εσείς γιατί συμφωνείτε με αυτό το βρόγχο. Λοιπόν, γιατί συμφωνήσατε. Τώρα αρχίζει τώρα ο παραλογισμός. Όχι, πάλι, λέτε πάλι. Να συμφωνώ αφού, με το βρόγχο. Αφού υπογράψατε, όλα τα έχετε υπογράψει. Από την άποψη αυτή, κυρία Λέμε, κύριε. Ο βρόγχος είναι η μη διευθέτηση του χρέους. Mm-hmm. Κύριε Οικονόμου, νομίζω είμαι καθαρή και να μην χάνουμε την ώρα μας. Αυτό μέτρα και δεν πήρατε τίποτα, κύριε Υπουργέ. Τι μου λέτε τώρα. Ξεγελάσατε τους βουλευτές σας. Ξεγελάσατε τους βουλευτές σας. Δεν θα μπω σε μέχρι τελευταία συζήτηση. Στιγμή. Εντάξει. Και τους είπατε, παιδιά, ψηφίστε και παίρνουμε το χρέος. Εσείς και πήγατε τώρα και γυρίσατε ξυπόλοιτοι. Αν νομίζετε ότι ένα κόμμα που έχει διαδικασίες που κανένα άλλο κόμμα δεν έχει. Κεντρικής Επιτροπής, Πολιτικής Γραμματείας, Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Πολιτικού Συμβουλίου. Όλα αυτά τα όργανα συνέρχονται για να αποφασίσουν κάθε φορά τι θα κάνουν. Ξεγελάσαμε κανέναν από αυτούς. Αυτή είναι η αντίληψή σας για το τι συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ και σε ένα κόμμα το οποίο είναι σε όλα τα επίπεδα διαλόγου με όλες τις αντιπαρατηθέμενες απόψεις. Τις οποίες εκμεταλλεύονται τα μίντια και ούτω καθεξής. Λοιπόν, δύο ερωτήσεις. Μία ερώτηση είναι αν λοιπόν έτσι έχουν τα πράγματα. Και αν η στόχευση ήταν να υπάρξει και μια συνένεση ευρύτερη, πολιτική,
στο ζήτημα του χρέους. Μήπως είστε υπέρ της άποψης, την εξέφρασε με έναν τρόπο και ο κ. Παπαδημούλης εχθές, να συγκληθεί το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών, προκειμένου να υπάρξει μια ενιαία εθνική θέση για το ζήτημα του χρέους, αφού το βλέπουν όλοι ότι είναι κεντρικό θέμα, ένα ζήτημα αυτό. Και δεύτερον, αν η κυβέρνηση, σε περίπτωση που από ό,τι φαίνεται, και αυτό φαίνεται ότι θα γίνει, η γερμανική πλευρά επιμείνει στην πρόταση που κατέθη πριν από λίγες μέρες στο Eurogroup, αν η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να υποχωρήσει προκειμένου να πάρει τα λεφτά. Να δεχτεί την πρόταση του κ. Σέμπλε προκειμένου να πάρει τα χρήματα. Να αρχίσω από όπου θέλετε, ξεκινήστε. Η δόση, κύριε Λυριτζή, όπως ξέρετε καλά όλοι, είναι εξασφαλισμένη. Δεν παίζεται η δόση σε αυτό το Eurogroup. Δεν παίζεται, αλλά θα την πάρετε. Δεν παίζεται. Είναι εξασφαλισμένη, έχει τελειώσει η δόση και γι' αυτό δεν πρέπει να δημιουργείται αυτή τη δρομοκρατία στον ελληνικό λαό. Βουλευτές σας τη δημιουργούν, κύριε Υπουργέ. Μισό λεπτό. Σας είπα να μην την πάρουμε. Η δόση είναι εξασφαλισμένη, το ξέρετε όλοι. Εξαστείτε έγκριτη δημοσιογράφη. Μα είναι διασφαλισμένη, θα την πάρουμε, ρωτάω. Το λέμε εμείς. Προφανώς θα την πάρουμε. Όταν λέω εξασφαλισμένη, τι εννοώ, είναι εξασφαλισμένη σε καλά δουλειά. Όχι, όχι, μισό λεπτό, κύριε Φωτίου. Έξυπνος άνθρωπος είστε τώρα, δεν κοροϊδευόμαστε. Θα την πάρετε, πάρουμε, δεν πάρουμε για το χρέος. Περιμένετε, ρυθμίση, κύριε Λυριτζή, περιμένετε. Είπαμε ότι 15, καλοκαίρι 15 δεν επαναλαμβάνεται, με την έννοια ότι η δόση είναι εξασφαλισμένη. Μάλιστα. Από εκεί και ύστερα, επιπλέον, αυτό που παλεύει η κυβέρνησή μας αυτή τη στιγμή είναι το σήμα προς τις αγορές και το ξέρετε καλά. Ωραία. Δύο είναι τα αυτό πράγματα. Λοιπόν, η δόση αυτό, λοιπόν, δεν είναι διαπραγματεύσιμη, έχει τελειώσει. Και το πρόβλημα είναι, θα δοθεί σήμα στις αγορές ή όχι. Αν δοθεί καθαρή λύση, δίνεται ένα σήμα αμέσως στις αγορές και το βλέπετε με τα spreads, τι γίνεται με το κλείσιμο της αξιολόγησης, τι έγινε κτλ. Άρα... Τώρα, πάμε στην πρώτη ερώτηση, γιατί όλα δεν σκοπεύω αφήσω τίποτα. Η κυβέρνηση θεωρεί διασφαλισμένη τη δόση επειδή είναι διατεθειμένη. Όχι, πείτε μου αν κάνω λάθος ή λογική. Δεν συνδέεται, έχετε λάθος. Εσείς τα έχετε συνδέσει. Σας είπα, δεν είπε η κυβέρνηση, αν δεν συμφωνήσουμε στο χρέος, τη δόση δεν θέλω να την πάρω. Όχι. Εσείς έχετε... Σας παρακαλώ, όχι, πολύ. Δεν το έχετε πει. Μισό λεπτό. Νομοθετήσαμε πράγματα για να μην πάρουμε τη δόση. Μα κύριε Φωτίου. Μα σας παρακαλώ. Μα, θέλω να είστε, λοιπόν, επειδή μιλάτε πολλές φορές καθαρά που λένε και... Πολύ καθαρά. Καθαρά πράγματα. Έχετε ψηφίσει μια σειρά από μέτρα. Και η κυβέρνηση... Και αντίμετρα, από... και αντίμετρα όλα. Η κυβέρνηση από την αρχή έχει συνδέσει την ψήφιση των μέτρων και επομένως το κλείσιμο της αξιολόγησης και επομένως και τη δόση με τη ρύθμιση του χρέους και την ένταξή μας στην ποσοτική χαλάρωση. Η επαγωγική, όχι. Η επαγωγή δεν συνάγεται. Δηλαδή, η δόση είναι ξεκαθαρισμένη και δεν αμφισβητείται. Αν θα τα καταφέρουμε στο χρέος, είναι ή όχι. Αν θα τα καταφέρουμε λοιπόν ή όχι στο χρέος, είναι το σήμα στις αγορές. Είναι τα μέτρα, ο καθαρός δρόμος στην ανάπτυξη. Τα μέτρα γι' αυτό δεν τα πήραμε. Σας εξήγησα, δεν επανέρχομαι. Σας εξήγησα με σαφήνεια. Σας εξήγησα με σαφήνεια. Πάμε τώρα στο Συμβούλιο των Εθνικών, το Εθνικό Συμβούλιο των Αρχηγών. Διαβάσατε τη μισή δήλωση του Παπαδημούλη. Ο Παπαδημούλης, ενώ διατυπώνει εν μέρει αυτή την άποψη, από την άλλη λέει, αν πρόκειται όμως για ένα συμβούλιο στο οποίο δεν θα υπάρχει συνένεση να υποστηριχτεί η Ελλάδα συνολικά, και δυστυχώς αυτά είναι που βλέπουμε αυτές συμβούλιο τις για μέρες, να κάνετε συνένεση, υποτίθεται. Αν πρόκειται για τέτοιο, δεν χρειάζεται να γίνει. Κάνεις ένα τέτοια κίνηση όταν πρόκειται τα συμφέροντα της χώρας να υποστηριχτούν ομόθυμα. Αν δεν πρόκειται να έχεις αυτό, δεν έχει νόημα να το κάνεις. Γιατί τότε δίνεις άλλο σήμα στους δανειστές. Κυρία, ότι είμαστε Φωτίου, διασπασμένοι, να κάτι παρακαλώ, ότι οι μισοί καραδοκούν την εξουσία έναντι των άλλων. Η κυβέρνηση τα έχει αφήσει ανοιχτό πάντως, είπε προς το παρόν. Άλλο θέλω να ρωτήσω εγώ τώρα. Στην περίπτωση που πάμε λοιπόν στις 15 του μηνός και στο τραπέζι είναι η λύση Σόιμπλε, τι θα πρέπει να κάνει η ελληνική κυβέρνηση, να την πάρει τρέχοντας, να την αφήσει εκεί που είναι, εγώ, να πει κύριε, πάμε στη Σύνοδο Κορυφής, κύριε, τι θα κάνετε. Κύριε, με ξέρετε πολλά χρόνια, εγώ δεν πιθανολογώ 15 μέρες πριν από ένα γεγονός. Δεν το θεωρώ έξυπνο, είναι... ούτε πολιτικά, όχι, ούτε λέμε τίποτα. Τι υπάρχει στο τραπέζι τώρα. 15 μέρες και ενώ η διαπραγμάτευση διεξάγεται σε όλα τα επίπεδα και το βλέπετε ότι από τον Πρωθυπουργό μέχρι τον Τσακαλώτο, μέχρι οποιονδήποτε, αυτή τη στιγμή δεν έχει νόημα να κάνουμε υποθέσεις εργασίας. Υπόθεση 1, υπόθεση 2, υπόθεση 3. Μάλιστα, όχι. Δεν σκοπεύω να κάνω τέτοιο πράγμα, το ξέρετε ότι είναι λάθος. Αυτό που παλεύουμε 15 μέρες που μας μένουν τώρα είναι
ακριβώς καθαρή λύση. Λύση δηλαδή που θα μας πάρει σαν πολλές. Αυτό σας ρωτάμε, για αυτό, κύριε Φωτίου. Και το ίδιο λέμε. Αν δεν την πάρετε, λέμε, την καθαρή λύση, τι θα κάνετε. Αυτό είναι δεύτερο. Πώς είναι δεύτερο. Πώς φορές με έχετε ρωτήσει και αν δεν γίνει και το λέω και αν... Ναι. Αυτό ξέρετε, είπατε, είναι η γλωσσική πολιτική, όχι, με συγχωρείτε. Λαϊκή ρίση και άλλη θεία μου και τα λοιπά. Όχι, λέω χωρίς να μην πάμε. Χωρίς αν, να μην πάμε καθόλου. Επειδή το έχετε πει και εσείς, το είπε και ο Πρωθυπουργός πριν από εσάς, το έχουν πει κι άλλοι. Το είπατε και πριν 10 λεπτά. Αν το έχει πολύ. Πει ο Πρωθυπουργός, νομίζω περιττεύω. Ναι, αλλά θέλω να πω ότι το έχετε πει, δεν συζητάμε μετά αν. Γι' αυτό λέω να μην ζούμε μέσα από την αντίφαση. Ακριβώς. Γι' αυτό γίνεται αυτή η κουβέντα. Έχετε πει με πολύ καθαρό τρόπο ότι η κυβέρνηση έχει ψηφίσει τα συγκεκριμένα μέτρα προκειμένου να πάρουμε τη δόση και να υπάρξει η ρύθμιση του χρέους. Και αν δεν πάρουμε την ιστορία του χρέους, τα μέτρα δεν ισχύουν. Μας το είπατε και εσείς πριν 5 λεπτά. Και τώρα μου λέτε, η δόση είναι εξασφαλισμένη και τα μέτρα γιατί τα ψηφίσαμε. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αντιφάσκετε. Τι καταλαβαίνω εγώ. Εσείς οι ίδιοι αντιφάσκετε. Εσείς έχετε βάλει, σκοπίμως ή όχι, τι σκοπίμως, στο ίδιο καταλάβω. Καλάθι τη δόση με τη ρύθμιση. Εσείς το έχετε βάλει. Όχι, κάνετε λάθος. Η δόση. Η δόση, κύριε Λυριτζή, είναι εξασφαλισμένη από το Eurogroup του Φεβρουαρίου. Η δόση είναι εξασφαλισμένη, βεβαίως. Είναι εξασφαλισμένη. Τα μέτρα τα προνομοθετήσαμε για το χρέος. Και το ξέρετε καλά, είναι η συμμετοχή του Δουνουτού. Αλλιώς δεν χρειαζότανε. Έκλεινε η αξιολόγηση χωρίς τα μέτρα. Βεβαίως, κατά την άποψή μου, αν το Δουνουτού δεν υπήρχε... Μα την άποψή μου ρωτάτε. Αν το Δουνουτού δεν υπήρχε... Σας λέω λοιπόν ευθέως ότι δεν θα χρειαζόντουσαν τα μέτρα. Τα μέτρα τα έβαλε το Δουνουτού ως όρο για την επίτευξη των πρωτογενών πλεονεσμάτων. Ωραία. Και ως όρο για να κάνει βιώσεις. Για να μπει και το ίδιο, κύριε Φωτή, όταν λέτε καθαρή λύση, τι εννοείτε, ποια είναι η καθαρή λύση που ζητάει για μένα, αυτό που λέει και όλη η κυβέρνηση, καθαρή λύση είναι αυτή που δίνει το πράσινο φως στην Ελλάδα να βγει στις αγορές και συγχρόνως να αλλάξει εντελώς το υπόδειγμα της ανάπτυξης της χώρας, γιατί έχουμε ένα παραγωγικό μοντέλο το οποίο εμείς θα αλλάξουμε τα επόμενα χρόνια και από τώρα. Τώρα ήδη και ξέρετε τις σχετικές εξαγγελίες με το τρίπτυχο μεταποίηση αγροτεοδιατροφικό και τρίτο υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας. Άλλο δηλαδή παραγωγικό μοντέλο από αλλά αυτό. Αλλά συνδέεται. Εγώ άκουσα τον κύριο Δραγασάκη να το συνδέει με το κλείσιμο όλης αυτής της ιστορίας. Μα σε αυτό το σημείο λέμε ότι για να δοθεί και ένα μήνυμα στις αγορές, για να αρχίσει η ανάπτυξη, χρειαζόμαστε αυτό το κομμάτι του χρέους. Και τη διαπραγμάτευση που κάνουμε για το χρέος. Νομίζω είμαστε πολύ σαφείς. Αυτό το τρίπτυχο που λέω. Πώς καταφέρατε πάντως να χάνετε να χάνετε τα Eurogroup και να χάνετε τις προθεσμίες και τις ημερομηνίες συνεχώς, αυτό είναι πραγματικά απίστευτο. Είναι κατόρθωμα αυτό που έχετε κάνει, κυρία Υπουργέ. Και από Eurogroup σε Eurogroup πηγαίνετε με ελπίδες αναπτερωμένες. Ο Πρωθυπουργός μας υποσχέθηκε ότι θα βάλει γραβάτα. Ετοιμαστήκαμε κι εμείς από εδώ. Φέραμε τις γραβάτες μας. Ετοιμαστήκατε κι εσείς που κάνετε δώρο. Και στο τέλος χάσαμε και αυτό το τρένο. Αυτό το κατόρθωμα που το κάνατε. Εσείς ευτυχώς φοράτε τη γραβάτα σας πάντα ανελιπώς. Ο κύριος Λυριτζής δεν θέλει να βάλει γραβάτα. Τον βλέπω. Ναι, δεν είπε όμως ότι θα βάλει. Άλλος είπε ότι θα βάλει. Δεν θέλω να βάλω. Λέμε τώρα για να αφήσουμε τα αστεία. Ναι. Για να δούμε λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε τον άνθρωπο. Λοιπόν, αν εσείς νομίζετε ότι πάμε από Eurogroup σε αποτυχία, ακριβώς γιατί είμαστε ανίκανοι, δεν μπορούμε να συζητήσουμε σε αυτή τη βάση. Την ικανότητά μας την έχουμε αποδείξει σε πολλά επίπεδα μέχρι σήμερα και στην αλλαγή σε πάρα πολλά καλά. Θέματα. Πάμε καλά, επομένως. Αυτό μας λέτε. Αν έχετε αποδείξει την ικανότητά σας και κερδίζουμε παντού, πάμε καλά τότε. Και δεν καταλαβαίνει ο ελληνικός λαός. Κύριε οικονόμου, πείτε τον κι αυτό. Αφήστε με. Αυτό είναι, δεν είναι συζήτηση πολιτική. Αυτό είναι προβοκάρισμα. Εγώ δεν έχω αντίρρηση να το κάνω μαζί σας το διάλειμμα. Αλλά τώρα, ας πούμε δύο κουβέντες. Μήπως καταλάβει πούμε, λοιπόν, και κανείς τι λέμε. Τις έρμες δύο κουβέντες με ειλικρίνεια όμως. Με ειλικρίνεια. Δηλαδή, με συγχωρείτε πάρα πολύ τώρα. Προσπαθώ επί μία ώρα να συνδέσω ένα πακέτο με το οποίο εγώ συμφωνώ, να σας το πω και έτσι δημοσίως. Συμφωνώ ότι είναι πακέτο. Συμφωνεί και ο Τσακαλώτος και γι' αυτό δεν δέχτηκε την προηγούμενη, στο προηγούμενο Eurogroup μόνο τη δόση. Και είπε ότι αυτό είναι ένα πακέτο. Και ότι άμα σπάσουμε. Αλλά μπορούσε άμα να πάρει μόνο ναι, τη δόση. Βεβαίως. Αυτό μα λέω βεβαίως, και εγώ. Δεν τίθεται θέμα. Είπα για... τίποτα διαφορετικό όχι, τόση ώρα. Λέτε το σώμα. Ότι θα σας πω γιατί... η δόση δεν διακινδυνεύεται. Ένα... Ο ελληνικός λαός σε, ένα ερώτημα που δεν σε έχει τι τρομοκρατείτε. Μα αυτό σας λέω. Τρομοκρατείτε στο ότι μπορεί να επαναληφθεί το 2015.
στο ότι μπορούμε να φτάσουμε Ιούλιο, να μην μας δώσουν τα χρήματα και να μην πληρώσουμε. Και το ξέρετε όλοι καλά. Εκεί τρομοκρατείται ο ελληνικός λαός. Λοιπόν, και αυτό που λέμε με σαφήνεια πείτε... είναι ότι αυτό δεν διακινδυνεύεται. Ωραία. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να ακούσω από την κυρία Φωτίου να το λέει που είναι υπουργός της κυβέρνησης καθαρά. Ότι εμείς, παιδιά, τα λεφτά στο Eurogroup που έρχεται θα τα πάρουμε είτε έτσι είτε αλλιώς. Α, όχι. Πώς όχι. Αυτό είναι άλλο. Άλλο δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση να μην χάσεις τη δόση. Και άλλο ότι θα παλέψει μέχρι τελευταία στιγμή για την καλύτερη λύση. Ναι, να παλέψουμε εδώ έχετε φορές. Διαφορά. Μέσα. Έχουμε διαφορά. Καταλάβατε. Δεν λέμε μια διαφορά να παλέψετε. Δεν λέμε να μην παλέψετε. Σαν τον απατημένο σύζυγο που έκοψε τα γενετικά του όργανα. Αυτό μας λέτε. Εσείς αυτό μας λέτε ότι πάμε να κάνουμε δεν τώρα. Δεν ξέρω τι θέλετε αυτό να μας λέτε, κύριε Υπουργέ. Να μου επιτρέψετε να μην σας ακολουθήσω. Να, σε βάρος μας είναι ο εκβιασμός που πάτε να κάνετε, εάν το κάνετε. Εγώ λέω ότι η κυβέρνηση αυτή κάνει το καλύτερο δυνατό, ώστε όχι μόνο να βλέπει μέχρι τις 15 Ιουλίου ή 20 Ιουλίου για τη δόση, αλλά βλέπει και πιο μακριά τα δύο επόμενα χρόνια να έχει τις καλύτερες συνθήκες για ανάπτυξη και για νέες θέσεις εργασίας. Αυτό λέω, κύριε Λιρτζή και κύριε Οικονόμου. Και το λέω ότι αυτό θα το παλέψουμε. Όσο χρειάζεται. Κλείνουμε, κύριε Λιρτζή. Όχι ερωτήσεις, όχι άλλες ερωτήσεις. Και θα το πετύχουμε να μην ανησυχείτε. Το ακούω το. Σας καλημερίζουμε, κύριε Υπουργέ, και σας ευχαριστώ. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλά πάτε, οι υπόλοιποι είναι ζωηρές. Τι να κάνουμε. Είναι θέμα χαρακτήρα. Φαίνεται ότι είσαστε ζωηροί. Και είστε καλά. Και εσείς σας καλημερίζουμε. Πάμε σε διάλειμμα. Όπου κι αν προέρχεται. Σαριανός Γρηγόριος. Όχι σε όλα. Εκτός από το 1991. Μεθυσμένος μπαίνω στο κλαμπ. Μπαμ! Τι πρέπει να γίνει σε σχέση